Πέλα πρώτα η Λίμνος γιόρτασε τα 110 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού από τον τουρκικό ζυγό το πρωί της 3ης 8 Οκτωβρίου. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, πλήθος κόσμου παρακολούθησε την μαθητική στρατιωτική παρέλαση που κάθε χρόνο τέτοια ημέρα πραγματοποιείται στο Ρωμαϊκό Γυαλό. Και συμβολίζει την αποφασιστικότητα του σχηματισμού για την προάσπιση της νήσου. Επιπλέον, κοσμείται από τη ρίση ποιήν αγγελεύει πατρίς. Δηλαδή, να πράξουμε εκείνα τα οποία η πατρίδα προστάζει. Και είναι η απάντηση του Σωκράτη προς τον μαθητή του Τρίτωνα, όταν ο τελευταίος του πρότεινε να μεταπετεύσει από τη φυλακή, προκειμένου να αποφύγει τη θανατική καταδίκη. Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή της παρέλασης τμήματος σχολών του Βαλκανικού πολέμου που για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στη Λίμνο. Είναι αυτή που η παρουσία του στο νησί σηματοδότησε και την απελευθέρωσή του. Εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ήρθα στη Λίμνο για να γιορτάσουμε μαζί την σημερινή μέρα απελευθέρωσης της νήσου πριν από 112 χρόνια. Ένας μεγάλος Έλληνας, στρατιωτικός, ναυτικός ηγήτορ, αλλά και πολιτικός, ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, απελευθέρωσε τη Λίμνο και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Η Παναγία, με τη βοήθεια της Παναγίας, αξιωθήκαμε φέτος και γιορτάσουμε τα 112 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού μας από τον τουρκικό ζυγό. Και πράγματι 8 Οκτωβρίου είναι μια συμβολική μέρα, μια πολύ σημαντική μέρα για το νησί μας. Συμβολίζει τους αγώνες του χριστιανισμού κατά του ισλαμικού υπεριαλισμού. Με σεβασμό στην ιστορία του τόπου μας και με προσήκουσα λαμπρότητα γιορτάζουμε σήμερα εδώ στο νησί μας τα 112 χρόνια από την απελευθέρωση και δηλαδή 112 χρόνια από την 8η Οκτωβρίου 1912. Είμαστε οπλισμένοι με τις αρχές που μας κληροδότησαν οι αγωνιστές της ελευθερίας του έθνους μας, όπως ο απελευθερωτής της Λίμνου, ο Παύλος Κουντουριώτης. Εκπροσωπώντας τον δικοκρατούμενο Δήμο της Λύσης, ο Δήμαρχος, και τον Δήμο των Ραξάς Μενιού, το διαμέρισμα Περβολιών, θέλω να εκφράσω τη χαρά μου για τη συμμετοχή μας
στις εκδηλώσεις σας και στις χαρές σας με την απελευθέρωση του όμορφου νησού σας. Εδώ για να τιμήσουμε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Λίμνου. Μία αξία, ένα ιδανικό που πρέπει καθημερινά να παλεύουμε γι' αυτό. Χρόνια πολλά, Λίμνος.